Όλη η Κύπρος παίζει με 111 ευρώ bonus εγγραφής στη winmaster.com.cy. Βλέπουμε στην αρχή να κινείται αριστερά ο Γιώργος Εφρέμα και ξεκίνησε το μάτς να κινείται πιο εσωτερικά. Να δούμε την Πάφο να κλέβει μπάλα λίγο έξω από την περιοχή. Ο Καρλάο δεν είδε τον παίχτη της Πάφου που ερχόταν από πίσω του. Γι' αυτό και το παράπονο προς τους συμπαίχτες του ότι δεν φώναξαν. Τελείως Ζαχίτς. Το δεύτερο δοκάρι. Μίκαλ ποτέ αστοχή από πολύ κοντά. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή για το απόλυτο παιχνίδι. Λάθος από τον Ρουέδα. Θα το διορθώσει ο Καρλά, ο οποίος μένει στο έδαφος. Ο Ζαχίτ με προποθέσεις πάνω από την μπροστά του Αποέλ. Πάνω περάσει για τον Ποτέ. Θα προλάβει, θα γυρίσει ο Κόπριβες. Του φεύγει μπαλά από τα χέρια. Η όμορφη κάθε την παλιά εδώ βλέπουμε του Ζαχίτ. Το γύρισμα του Ποτέ. Αυτή τη φορά ο Εφρέμ στην εκτέλεση. Βγαίνει ο Κόπριβες. Ο Ρουέδα, μεγάλη ευκαιρία. Όπως ήταν πολύ μεγάλη και η απόκρουση από τον Κόπριβες στην κεφαλιά του Σάλα, έχω την εντύπωση. Να τους εδώ. Γύρισε ο ίδιος και του είπε. Μαζί του και η Σόουζα Φαρίας. Από νωρίς δηλαδή για προθέρμανση. Ο Μοστέφα, ωραίο το η παλιά. Ο Ναουζέτ Πέρεθ κάνει και αυτός μεγάλη απόκρουση. Στο κοντινό πλασέ του Μπρούλς. Απαντά στις μεγάλες ευκαιρίες η Πάφος. Έπρεπε να μπει αυτό. Δηλαδή ανησυχίας προς τον πάγκο του. Να δούμε τον Εφρέμ. Θα τελειώσει μόνο του τη φάση το σουτ στο κέντρο της εστίας. Ξανακερδίζει την κόντρα ο Εφρέμ. Κρατά μπάλα. Θα χάσει όμως τώρα από τον Γεράσιμο φυλακτού. Κλέβει ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Μωράης για τον Εφρέμ. Για σουτ θα πάει ο Κόπριβες στην κλειστή του γωνία. Και τώρα ο Ντεούλ δεν μπορεί να δώσει για τον Μπρούλς. Εφρέμ θα περάσει από τον Γκάποφς. Δεύτερη προσποίηση. Η σέντρα είναι καλή για τον Ποτέ. Η κεφαλιά από τον Ντομίνγκες ήταν. Αυτόν γκολ θα ήταν αν η μπάλα ήταν λίγο πιο κάτω. Μωράης για τον Σάλε, έχει γήπεδο μπροστά του ο Ούγκρος, ανεβαίνει κατά μέτωπο επίθεση, κάνει κίνηση ο Ποτέ, του δίνει μπάλα από δύσκολη γωνία, σουτάρει μπάλα κοντράρι, πάει σε ακόμη ένα κόρνερ και δίνει για τον Σάλαϊ. Περιμένει το ανέβασμα του Μινά Αντωνίου και κάνει κίνηση στον κοινό χώρο. Συγκλίνει ο Μινάς Αντωνίου, πλησιάζει, μπαίνει στην περιοχή, τώρα δίνει για τον Σάλαϊ. Παρά τον κλείσιο Ντομίνγκες έχουμε πέναλτι. Απρόσεχτο μαρκάρισμα εκεί από τον Ντομίνγκες. Εδώ απλά η επιβεβαίωση που η αλήθεια δεν χρειαζόταν όμως καμιά φορά. Μίκαελ Ποτέ. Ο Ναουζέτ Πέρεθ δεν βλέπει. Ο Ποτέ στο κέντρο της εστίας. Δεύτερη ευκαιρία σκοράρει. Ο Κόπριβετς έκανε και με το παραπάνω τη δουλειά του. Όμως ο Μίκαελ Ποτέ στάθηκε τυχερός. Η μπάλα πήγε και στρώθηκε στο δεξί του πόρι. Πυροβόλησε για δεύτερη φορά. Εδώ ξανά στο κέντρο της εστίας. Το ψηλιάστηκε εκεί ο Κόπριβετς, δεν μετακινήθηκε. Όμως η μπάλα στρώθηκε και πάλι στον Μίκαλ Ποτέ. Ανεβαίνει ο Μινάς Αντωνίου, σε αυτόν πάει μπάλα. Κάνει κίνηση και ο Σάλαϊ και ο Ποτέ και απέναντι ο Εφρέμ. Κρατά ο Μινάς Αντωνίου. Θα περάσει, μπαίνει στην περιοχή. Φωνάζουν για πέναλτι. Ο Σάλαϊ για τον Κόπριβετς, ο Ποτέ επιμένει. Η κόντρα Εφρέμ πάνω από τα δοκάρια. Φάση διαρκείας. Ξεκίνησε με τον Μινά Αντωνίου να ζητά πέναλτι. Γιάντζα, κλείνουν καλά οι παίχτες του Αποέλ. Το πλασέ από τον Τεούλ. Εύκολα αυτή τη φορά ο Ναουζέτ Πέρεθ. Ο Σάλαϊ σε άλλη μια πολύ ωραία κίνηση για τον Νούνο Μωράης. Ανεβαίνει ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου από αριστερά. Σκέφτεται το σουτ. Το κάνει, είναι καλό έξω. Να δούμε τον Σάλαϊ. Μπαίνει από πλάγια στην περιοχή. Πάει να τον κλείσει ο Πογιέτ. Θα κάνει το γύρισμα. Ο Εφρέμ έρχεται και ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Το σουτ δυνατό, άστοχο. Το Ποτέ για τον Σάλαϊ και πάλι. Περνά πολύ ωραία από τον Ντομίνγκες. Πλησιάζει την περιοχή. Το γύρισμα. Το σουτ από τον Ζαχίτ. Την μπάλα κοντράρι πάει σε κόρνερ. Ο Ζαχίτ εκτελεί. Δεν βγαίνει ο Κόπριβετς. Η κεφαλιά του Ποτέ γκολ. Το κάνει ξανά ο Μίκαλ Ποτέ. Άνοιξε το σκορ. Κάνει και το 2-0. Ξανά ο Ζαχίτ. Δεν βγήκε ο Κόπριβετς. Πιο ψηλά από όλους ο Ποτέ. Δεν κατάφερε πάνω στη γραμμή ο Γιάντζα να ποσοβήσει το μοιραίο για την ομάδα του. Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου σέντρα. Ο Εφρέμ δεν μπορεί. Ο Μινάς Αντωνίου κατεβάζει. Σουτάρει. Επαναληπτικό ιστορικό όπως αποδείχθηκε με την Σλάβια στην Πράγα. Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Η σέντρα είναι καλή. Τελευταία στιγμή ο Πογιέτ. Σαλιδάκι από τον Ποτέ. Αλονεύτης και Ρουέτα. Στο 82.
Ο Ρουέδα εκτελεί, δοκάρει και έξω. Χαμηλά. Πέρασε από όλους η μπάλα, ευκαιρία. 3-0. Σκοράρει και ο Μακρύς. Από την εκτέλεση του Ζαχίτ. Δεν κατάφερε να διώξει άμυνα τη Πάφου. Εύκολο το έργο από εκεί πέρα για τον διεθνή Κύπριο επιθετικό. Να δούμε τον άλλο Νεύτη. Υπάρχουν προποθέσεις και πολλές επιλογές και δεξιά και αριστερά. Κρατά ο Λονεύτης, ανεβαίνει ο Οχτάρος Αλεξάνδρου. Σε αυτόν πάει μπάλα με την πρώτη για τον Λονεύτη. Δεν κατάφερε να κάνει τα κουνάκι. Ο Μακρύς 4-0. Ξανά εδώ πως ξεκίνησε ο Λονεύτης. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ο ίδιος την φάση. Όπως δεν κατάφεραν τρεις παίχτες της Πάφου να απομακρύνουν την μπάλα. Και ο Μακρύς με τον ίδιο τρόπο ουσιαστικά από το ίδιο σημείο